ότι είναι η στιγμή που τελειώνουμε με τη δεύτερη σημαντικότερη συνέπεια του Μαύρου, το οποίο έπεσε το 2013. Το 2013 είχαμε το βίαιο κλείσιμο της ΕΡΤ, με αποτέλεσμα ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας να μείνει έξω από τη νέα ψηφιακή εποχή και να εξαρτάται όλα αυτά τα χρόνια από ιδιώτη πάροχο του ψηφιακού σήματος. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας και τη διοίκηση και το προσωπικό, το τεχνικό της ΕΡΤ, το οποίο κατάφερε και εσωτερικές αγκυλώσεις αλλά και εξωτερικές πιέσεις να υπερβεί και να ξεπεράσει και σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τότε που τελείωσαν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και μέσα σε αντίξωες καιρικές συνθήκες κατάφερε να αναπτύξει το αυτόνομο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ. Ήδη είμαστε στη διαδικασία προετοιμασίας και συγκρότησης της Επιτροπής, η οποία θα αποτιμήσει το τι κόστισε στο δημόσιο το βίαιο κλείσιμο της ΕΡΤ, διότι η ΕΡΤ τη στιγμή που έκλεισε είχε κάποιες συμβάσεις οι οποίες δεν εκτελέστηκαν, δημιουργήθηκαν υποχρεώσεις. Θα δούμε τι έγινε και με τον εξοπλισμό και με όλη της την περιουσία. Και προφανώς, προφανέστατα, κάνουν λάθος όσοι νομίζουν ότι αυτά θα μείνουν πίσω από την κουρτίνα. Είμαι συγκινημένος και πολύ χαρούμενος. Είναι μια ιστορική ημέρα για τη δημόσια τηλεόραση. Αποκτά τη δική της αυτοτέλεια, τη δική της αυτονομία. Αυτό νομίζω μας δίνει και δυνατότητες να λύσουμε και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τη μετάβαση στο ψηφιακό σήμα, η οποία έγινε με σκανδαλώδη τρόπο. Τρόπο ο οποίος απέκλεισε χιλιάδες ανθρώπους, συμπολίτες μας, από την τηλεόραση. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο έγινε με πολύ καλό συντονισμό τόσο της πολιτικής όσο και της διοικητικής πλευράς της ΕΡΤ, αλλά περισσότερο υπέφεραν οι άνθρωποι στους 2,5 μήνες αυτούς που βάλανε ούτε λίγο ούτε πολύ σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες 85 αναμεταδότες και πομπούς στα δυσκολότερα σημεία που υπήρχαν. Είναι μια μέρα δικαίωσης. Είναι μια δικαίωσης γιατί λύθηκαν προβλήματα, μείναν στην άκρη τα βαρύδια. Είναι μια νέα αρχή που πρέπει να συνεχίσει στο επενδυτικό πρόγραμμα αλλά και σε ανθρώπινους πόρους. Η ΕΡΤ είναι παρούσα και θα είναι για πάντα.